Να καλησπερίσω ένα παιδί που μπορεί να μην το ξέρουμε πολύ, μπορεί να μην, έχει, να μην το ξέρουν κάποιοι πολύ ίσως. Όσο εγώ τον παρακολουθώ τουλάχιστον βλέπω ότι κάτι καλό κάνει. Προχθές το Σάββατο ήταν από τους βασικούς, ίσως ο βασικός πρωταγωνιστής της νίκης της ομάδας του Ηρακλή Λεχαίου, σημείωσε hat-trick. Να πω εγώ ότι έχει σημειώσει ήδη αυτά τα τέρματα, έχοντας αγωνιστεί 6 παιχνίδια και αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, δεν είναι και όλα 90 λεπτά, έτσι. Είναι ο Γιώργος Μπέλος στη γραμμή. Χαίρετε, χαίρετε. Όχι, δεν είναι 90 λεπτά, είναι 2-45 λεπτά στα 6 παιχνίδια. Και ταλαιπωρούσε τραυματισμό. Είχα φλάσει. Παρ' όλα αυτά, τα γκολ είναι πολλά. Εντάξει, δεν μπαίνουν τα γκολ, δεν τα βάζω μόνος μου. Όλη ομάδα. Έχουμε καλό υλικό. Δουλεύουμε στις προπονήσεις και αυτό νομίζω βγαίνει. Όταν είμαστε υγιείς όλοι οι παίχτες, βγαίνει στο γήπεδο. Σωστό. Για πες μου λίγο για το προχθεσινό παιχνίδι. Πώς ήταν, πώς το βίωσες, πώς το είδες, πόσο εύκολη ή πόσο όχι εύκολη ήταν η νίκη της ομάδας με τον Πανσολυγιακό? Κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά εμείς. Δεν ήταν εύκολο παιχνίδι. Αλλά δεν το φοβήθηκα, να σας πω την αλήθεια. Γιατί επιστρέψανε πολλά παιδιά από την ομάδα μας με τους τραυματισμούς που είχανε. Και θα δείτε ένα διαφορετικό Ηρακλή στο δεύτερο γύρο. Αυτό περιμένω να δω, να σου πω την αλήθεια, γιατί αυτό που είπες ισχύει στο 100%, ότι γενικώς είναι μια ομάδα πολύ παθή και με αρκετούς τραυματισμούς, με απουσίες, είτε ακόμα και για εργασιακούς λόγους πολλές φορές. Γενικώς η ομάδα δεν έχει αγωνιστεί όπως πρέπει να αγωνιστεί. Βεβαίως, βεβαίως, ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Απλά τώρα επιστρέψαμε όλοι οι ποδοσφαιριστές, είμαστε υγιείς. Και η ομάδα θα δείξει άλλο πρόσωπο στο δεύτερο γύρο. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που δεν πρέπει να μάχεται για τον υποβασμό. Έτσι είναι η δική μου γνώμη. Να σε διακόψω, δεν υπάρχει θέμα. Ναι, έτσι το αναφέρω ομάδα, τυπικά δεν... λόγω της βαθμολογικής θέσης. Εγώ λέω ότι δεν είναι ομάδα που, πρέπει να, που είναι σε αυτή τη θέση. Και οι λόγοι είναι αυτοί που προανέφερες. Ξεκάθαρα. Ναι, ναι, ναι. Είσαι περίπου ένα χρόνο εκεί, μην πω ακριβώς ένα χρόνο. Από πέρσι όσο είσαι εκεί βλέπεις πολύ δίχτυα, για να πω την αλήθεια. Βλέπω, βλέπω, ναι, ναι, βλέπω. Αυτό είναι καλό για όλους. Για όλους, βέβαια. Τι είναι αυτό που σε κάνει να βλέπεις τόσο καλά τα δίχτυα στο Λέχιο, όσο τέλος πάντων είσαι εκεί? Μου ταιριάζει πολύ το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα μου. Έχουμε νέα παιδιά στην ομάδα, με πολλή όρεξη. Τρέχουνε, μαρκάρουνε. Γενικότερα το γρήγορο ποδόσφαιρο είναι και το ποδόσφαιρο που μου ταιριάζει. Και έχω ταιριάξει πάρα πολύ. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι, πιστεύω. Και οι προπονήσεις, έτσι. Ναι, γίνεται βέβαια δουλειά στις προπονήσεις. Ακούω τον προπονητή μου, ό,τι μου λέει. Μιλάμε τώρα για έναν προπονητή που τα κάνει όλα έτσι στην ομάδα. Και με επιτυχία. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο κύριος Κριτσελάς είναι παράδειγμα προς μίμηση για πολλούς τεχνικούς στην Κορινθία, γενικότερα από τον τρόπο λειτουργίας του και ακόμα και σαν άνθρωπος, έτσι, με τρόπο που σας αντιμετωπίζει πέραν από το κομμάτι προπόνηση. Βεβαίως, βεβαίως, θα συμφωνήσω. Ο άνθρωπος αυτός έχει την ομάδα προτεραιότητα. Κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη αυτή. Σωστό. Και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να κάνει αυτές τις θυσίες και να αγαπάει τόσο πολύ την ομάδα, κάνεις και εσύ το ίδιο. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Φαντάζομαι ήταν ένας από τους λόγους, ίσως σημαντικότερος λόγος που σε έκανε πέρυσι να πας εκεί. Με προσέγγισε πολύ όμορφα και ήταν επόμενο. Το ποδόσφαιρο του Ηρακλή ήταν πάντα πάρα πολύ καλό. Όντως. Το παρακολουθούσα και πίστευα ότι μου ταιριάζει και λέω πρέπει να δοκιμάσουμε. Θα το δοκιμάσουμε, κατάλαβα. Γενικώς είναι μια ομάδα που δίνει βάση στα νεαρά παιδιά. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα που δεν πολύ συνηθίζεται στην Κορινθία. Υπάρχει και ταλέντο. Βεβαίως. Υπάρχει και πολλή δουλειά από την ομάδα νέων και παιδών. Και προτιμάει παίχτες δικούς μας. Δεν κάνει εύκολα προσθήκες. Ισχύει. Πρέπει να είναι εξαιρετικές περιπτώσεις και χαρακτήρων. Και αυτό. Προτιμάει τα παιδιά τα δικά μας.
Και έχει νομίζω επιτυχία και αυτό. Έχουν πάρει ευκαιρίες παιδιά σε ηλικία πολύ μικρά. Πολύ μικρά. Υπάρχουν παιχνίδια που ακόμα και ας πούμε που να κρίνεται αποτέλεσμα ή ξέρεις και να είναι πίσω στο σκόρ η ομάδα, οι αλλαγές που κάνει είναι 15 χρονών παιδιά, 16, ξέρεις, άπειρα, αλλά που θέλει να τα βάλει μέσα στο, να τους δώσει την ευκαιρία. Και αυτό δεν συνηθίζεται. Δεν συνηθίζεται, αλλά ο προπονητής μας προτιμάει να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Και ας μην έρθει η νίκη, αλλά να έχουμε παίξει καλό ποδόσφαιρο γιατί το έχουμε ευχαριστηθεί. Σωστό. Πρώτα εμείς, μετά ο κόσμος. Και αν έρθει η νίκη, καλώς να έρθει. Καλώς να έρθει. Αυτό που είπες, όσες φορές έχω συνομιλήσει με τον κύριο Κριτσελά, είναι το πρώτο που μου λέει ότι μας ενδιαφέρει να το χαρούν τα παιδιά. Και μετά κοιτάμε και το αποτέλεσμα, έτσι. Και όταν μου το λες και εσύ, σημαίνει ότι πραγματικά ισχύει. Γιατί το λένε άνθρωποι πολλοί και δεν τους έχω μαζί ταυτόχρονα. Οπότε ισχύουν όλα αυτά που μου λέει. Ισχύουν 100%. Mm-hmm. Γενικότερα το πρωτάθλημα φέτος πώς το βλέπεις? Σε σχέση με πέρσι, πιστεύω ότι το επίπεδο έχει πέσει λίγο. Διότι δεν υπάρχει ομάδα όπως υπήρχε πέρσι ο Πέλοπας που μπήκε Σφίνα. Ακριβώς. Από τη θέση 3 και κάτω βέβαια είναι ανταγωνιστικό. Όντως. Και μπορεί και η δέκατη ας πούμε της βαθμολογίας με ψηλοσυνδυασμούς αποτελεσμάτων να βρεθεί τρίτη, τέταρτη. Δεν απέχουν πολύ. Δεν απέχουν πολύ, όχι. Και θα δούμε νομίζω καλό πρωτάθλημα στο δεύτερο γύρο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει και η ομάδα που λες ότι είναι τελειωμένη, έτσι. Όχι, δεν θα το έλεγα. Mm-hmm. Όχι, όχι. Περιμένω από όλες τις ομάδες στο δεύτερο γύρο να δείξουν κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Γιατί από το περσινό πρωτάθλημα, όπως είπα και πριν, το επίπεδο έχει πέσει λίγο. Όντως. Βέβαια, του χρόνου το πρωτάθλημα θα είναι πολύ πολύ δυνατό, πιστεύω. Θεωρείς ότι θα έχουμε υποβασμούς, ε? Ναι. Mm-hmm. Νομίζω ότι, καλά, νομίζω ότι οι δύο δεν τη γλιτώνουν, ο Πέλοπας και το Ζευγολατιό, για να το πούμε ξεκάθαρα, μετά και τη χθεσινή ήττα του Πέλοπα. Μακάρι να γίνει το θαύμα, ξέρω, δεν ξέρω τι. Στην ομού μας, στην γάμα εθνική. Όσο πιο πολλές γίνεται, εννοείται. Αλλά. Το Κόρινθος και Κόρδος 2006, εκεί τι βλέπεις? Βλέπω ότι 06 είναι το φαβορί για μένα. Mm-hmm. Βέβαια είναι μπροστά η ΠΑΣ. Ναι. Και όταν υπάρχει πρωταθλητισμός υπάρχει και άγχος. Σωστό. Επίσης υπάρχουν δύσκολες έδρες, υπάρχουν τραυματισμοί. Όντως. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αυτό με τις ενστάσεις και τις εφέσεις, ή πώς το ακούς, έτσι, πώς σου ακούγεις, σου κάθεται σαν ποδοσφαιριστής, ρε παιδί μου, χωρίς να κρίνεις καμία ομάδα και τίποτα. Τα κρίνονται στο γήπεδο. Τώρα με τις ενστάσεις και τα λοιπά δεν είμαι ο αρμόδιος να μιλήσω για αυτά τα πράγματα. Σίγουρα. Αλλά θα προτιμούσα να κερδίζω τα παιχνίδια στο γήπεδο. Δεν και νομίζω. Να μιλάμε εκεί και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές και όλοι να μιλάμε στο γήπεδο. Με τις πράξεις μας. Ακριβώς. Γενικότερα το κορινθιακό ποδόσφαιρο και ταλέντο και αυτά, πώς το βλέπεις, υπάρχει, έχουμε τίποτα? Πάντα, η Κορινθία έχει πάντα ταλέντα. Πάντα και θα βγάζει ταλέντα, πιστεύω. Το βλέπουμε, έχουμε δει παίχτες να αγωνίζονται στην Αλφα Εθνική από την Κόρινθο πάρα πολλούς. Πέρσι είχα συμπαίκτη το Γιώργο Ντογκζίδη, ο οποίος έχει συμμετοχή στο UEFA. Μπράβο, ακριβώς. Ήταν τιμή μου που ήταν συμπαίκτης μου. Πήρα πάρα πολλά από αυτόν. Ήταν και ένας από τους λόγους που πήγα στον Ηρακλή. Όχι, υπάρχει ταλέντα. Πάντα. Η Κόρινθος έβγαζε ταλέντα. Υπάρχουν μικρά παιδιά που παίρνουν στην ομάδα μας, παίρνουν και πολλές ευκαιρίες. Γενικότερα ο Ηρακλής έχει ταλέντα. Έχει και γενικώς σπρώχνει ταλέντα. Ο Γιώργος ο Ποτήρης, ένα από τα παιδιά που έχει βγάλει και έχει φτιάξει ένα όνομα, δεν ξέρω κι εγώ πώς, εξαιρετικό τον όνομα του παιδιού. Ακριβώς. Εντάξει, είναι αυτό που λες, όντως, και εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι κάτι γίνεται, ρε παιδί μου, και εδώ. Κάτι γίνεται. Έχουμε εμείς πολλά ταλέντα σαν Ηρακλής και πιστεύω θα το δείτε και στα επόμενα χρόνια. Πιστεύω αυτά τα παιδιά που έρχονται θα πρωταγωνιστήσουν. Γενικώς ο Ηρακλής στις μικρές, έτσι, με τους παιδες και τους νέους, είναι σχεδόν πρωταθλητής. Μόνιμος. Ναι, συμφωνώ. Οπότε βλέπω τη δουλειά στο γήπεδο που γίνεται.
και είναι αξιοθαύμαστη. Ώρες-ώρες μου έρχεται στο μυαλό και λέω, αν ήμουνα, αν ξεκινούσα και εγώ από τον Ηρακλή, πώς θα ήταν τα πράγματα σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όταν κάποιος σύλλογος δουλεύει με τους μικρούς, όσο να είναι, εντάξει. Τώρα θα μου πεις, έπρεπε να φτάσουμε στην περίοδο, αφήνω έξω τον Ηρακλή Αιχαίου, γιατί είναι μια κατηγορία μόνος του, πάντα είχε έδινε ευκαιρίες στους μικρούς. Γενικότερα βλέπουμε φέτος, άντε και από πέρσι, τις ομάδες να δίνουν ευκαιρίες στα παιδιά από τις ακαδημίες τους ή τους πιο νεαρούς ή τους ντόπιους, γιατί πλέον δεν υπάρχει χρήμα, έτσι. Έπρεπε να φτάσουμε εκεί, αλλά θα μου πεις από το καθόλου, ευτυχώς βρέθηκε και αυτή η ρημάδα ή η συγκυρία, ξέρω εγώ. Βεβαίως, γιατί δίνεται πάτημα σε αυτά τα παιδιά να δείξουν το ταλέντο τους και το πόσο αξίζουν και να αρπάξουν την ευκαιρία από τα μαλλιά, έτσι. Παλιότερα δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Παλιότερα έπαιζε αυτός που θα έπαιρνε τα περισσότερα λεφτά. Ακριβώς. Έναν άνθρωπο που τον φέρνεις και τον πληρώνεις. Θα τον βάλεις να παίξει. Και κακός να είναι, θα τον βάλεις γιατί πρέπει να σου βγει, ρε παιδί μου, κάπως να πάνε, να μην πάνε χαμένα, ξέρω εγώ. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Εκεί στον Ηρακλή, επειδή μου το ανέφερες και προπήν, υπάρχει και ο Μάριος Καρσιώτης. Νομίζω είναι από τις ιστορικότερες μορφές του Ηρακλή. Βεβαίως, βεβαίως. Και έχει την ομάδα νέων του Ηρακλή. Ναι, 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 ναι. Και κάνει μια πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά. Τον βλέπω στην προπόνηση γιατί αρχίζουν αυτοί μόλις τελειώνουμε, μόλις τελειώνουμε οι άντρες. Ξεκινάνε οι παιδες. Και καμιά φορά έχει τύχει και κάθομαι να δω την προπόνησή τους και υπάρχει ταλέντο. Θα δείτε πολλά πράγματα τα επόμενα χρόνια από αυτά τα παιδιά. Ναι, πραγματικά αυτό το χαίρομαι και το περιμένω και ελπίζω, ρε παιδί μου, και οι άλλες ομάδες να το ακολουθήσουν σε τέτοιο βαθμό. Γιατί... Και η ομάδα μας είναι τα περισσότερα παιδιά που παίζουν στο αντρικό αυτή τη στιγμή. Είναι 10 χρόνια μαζί, έχουν ξεκινήσει από αυτές τις ομάδες. Γνωρίζουν ένα στο παιχνίδι του αλλού. Ξέρετε. Και νομίζω. Όταν είσαι μια παρέα χρόνια. Εντάξει. Πάνε όλα αυτόματα, νομίζω. Ναι, αυτό. Εσύ γενικότερα από όσα έχεις κάνει στο ποδόσφαιρο, είσαι ικανοποιημένος από την καριέρα σου? Θα ήθελες κάτι περισσότερο ή στις μέρες που ζούμε όλα μια χαρά? Θα ήθελα περισσότερο, αλλά για προσωπικούς λόγους σταμάτησα πολύ νωρίς το ποδόσφαιρο. Ναι. Και σταμάτησα στα 16 μου κιόλας. Ναι. Και ξεκίνησα πριν 1,5 χρόνο λόγω του Παντελή του Κολιάκου. Αυτό θα σε ρώταγα, επειδή γνωρίζω το ότι είχες την αποχή, τι ήταν αυτό που σε ανάγκασε, σου φτιάξε τη διάθεση να ξαναπαίξεις? Προσέγγισε και μου είπε ότι έλα στην ομάδα, στον Ιστιμιακό τότε. Ναι. Ο Ιστιμιακός τότε ήταν ήδη πρωταθλητής. Οπότε με λίγα λόγια ήταν σαν να μου έπαιξε να ξεκίνα το ποδόσφαιρο. Και όταν το λέει ο Παντελής, ο Κολιάκος αυτό το πράγμα, το κάνει. Κάτι βλέπει. Σου έδειξε πράγματα. Σου μάθε πράγματα. Πώς δεν μου έδειξε. Εγώ δεν ήμουνα επιθετικός. Ναι. Ήμουνα δεύτερος επιθετικός, ήμουνα εξτρέμ. Μου έδειξε τη θέση. Μου έδειξε μερικές κινήσεις που κάνει ο Standard Four. Τις έκανα στο δικό μου στυλ. Ναι, εννοείται. Γιατί ο κάθε παίχτης είναι διαφορετικός. Σωστό. Όταν σου τα λέει ένας από τους καλύτερους επιθετικούς, νομίζω ότι και σένα κάπως. Ναι. Δουλεύει. Ναι, μπράβο, μπράβο. Ναι. Πιστεύεις ότι είναι προπονητής που θα μας απασχολήσει γενικότερα? Βεβαίως, πως είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου καταρχήν. Ναι. Έχει τρομερή αντίληψη. Ξέρει πολύ ποδόσφαιρο, ξέρει να βλέπει, ξέρει, εκτός από το ότι ξέρει να παίζει. Εντάξει. Ξέρει να βλέπει. Και θα μας απασχολήσει, εννοείται. Ναι, τώρα είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει 2 χρόνια, 2,5 ας πούμε, και με 1000 ταλαιπωρημένες καταστάσεις και στον Ιστιμιακό, έφτιαξε αυτό που έφτιαξε, και στο Ζευγολατιό είναι έτσι όπως είναι, αλλά νομίζω ότι όταν έχεις αυτή τη στιγμή 10-15χρονους, ας πούμε, εντάξει, και τους δουλεύεις και κάθεσαι, γιατί πολλοί θα είχαν χαιρετήσει, πιστεύω. Έχει, ναι, όρεξη, έχει όρεξη. Δεν θα το έκανε. Όχι.
Λοιπόν, Γιώργο, να σε χίλιο ευχαριστήσω, γιατί έπρεπε εδώ και καιρό να μιλήσουμε και λίγο για τον Ηρακλέχειο, γιατί είναι μια ομάδα που στηρίζεται στους μικρούς της και μένει λίγο πίσω, γιατί όλοι ασχολούμαστε με τα μεγάλα ονόματα, ξέρεις όλο αυτό. Και μου έδωσε και την ευκαιρία εσύ με τα τρία γκολ που πέτυχες προχθές. Εφτά είπαμε, έτσι. Υγεία να έχουμε. Ναι. Και θα δείτε κι άλλα. Είσαι καλά εσύ καταρχάς αυτή τη στιγμή. Έχεις ξεπεράσει τον τραυματισμό. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ καλά. Ξεπέρασα τον τραυματισμό. Οπότε αναμένουμε και περιμένουμε κι άλλα γκολ. Καλά. Το επόμενο παιχνίδι της ομάδας πώς το βλέπεις? Εμείς θα μιλήσουμε στο γήπεδο. Θα δούμε τι θα γίνει. Καλά να είμαστε, να μην έχουμε τραυματισμού. Αυτό. Πάνω απ' όλα αυτό. Πάνω απ' όλα υγεία. Αν είμαστε εμείς καλά, όλα θα πάνε καλά. Αυτό. Λοιπόν, Γιώργο, καλό βράδυ. Λοιπόν. Καλή συνέχεια. Υγιείς να είσαστε όλοι. Γενικώς να είμαστε. Και γενικώς να είμαστε υγιείς. Και όλα θα πάνε καλά. Να είσαι καλά, λοιπόν. Γεια σας. Γεια σας.